Για να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα, φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον στρατηγό εν αποστρατεία, κύριο Ιωάννη Ζούπα. Κύριε Ζούπα, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με την συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρεζέπ Ταχίπ Ερντογάν, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, με πολλές προσωπικές αναφορές των δύο ηγετών πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη. Στην συνάντηση λοιπόν αυτή έγινε λόγος για την στενή συνεργασία των δύο χωρών με στόχο την οικοδόμηση καλύτερου κλίματος προς όφελος και των δύο λαών. Στο πλαίσιο της συζήτησης συζητήθηκε το Κυπριακό, οι διμερείς σχέσεις, το μεταναστευτικό αλλά και η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης. Θα θέλουμε το δικό σας σχόλιο για τη συνάντηση αυτή. Πράγματι ήταν κάτι σημαντικό και μάλιστα είναι η πρώτη συνάντηση που έχει ο κύριος Μητσοτάκης από τότε που έγινε πρωθυπουργός με τον Ερντογάν, και ο οποίος Ερντογάν, θα θυμίσω ότι ήταν ο πρώτος ηγέτης του διεθνούς περιβάλλοντος που τηλεφώνησε και συνεχάρη τον κύριο Μητσοτάκη με την εκλογή του στα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Θα έλεγα ότι με τα λίγα που κοινοποιήθηκαν μέχρι τώρα υπήρξε μια συζήτηση η οποία είχε στραφεί γύρω από όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, όπως είναι οι παραβάσεις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Ελλάδος, οι τουρκικές θα έλεγα διεκδικήσεις στο χώρο του Ιδού Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου κλπ. Το μεταναστευτικό που για τη χώρα μας είναι ένα μείζον πρόβλημα αυτή την περίοδο και στο οποίο εμπλέκονται οι δύο χώρες και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κυπριακό, για το οποίο αυτή την περίοδο γίνεται μια τεράστια προσπάθεια κυρίως εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να αρχίσουν εκ νέου συζητήσεις για την επίλυση αυτού του χρονίζοντος για 45 χρόνια προβλήματος, του Κυπριακού προβλήματος, και βεβαίως έγιναν και συζητήσεις που αφορούσαν στην επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης, κάτι που τον ελληνοορθόδοξο ελληνισμό τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θετικά λοιπόν θα έλεγα τα στοιχεία, τα όσα κοινοποιήθηκαν, γιατί δεν έχουμε λεπτομέρειες από τις συζητήσεις αυτές. Γενική αναφορά έγινε για το τι συζητήθηκε. Πάντως θεωρώ ότι ήταν θετική η συζήτηση, ότι συμβάλλει στην, θα έλεγα, καλύτερη συνεννόηση ανάμεσα στις δύο χώρες, που η καλύτερη συνεννόηση οδηγεί σε σμίκρυνση της έντασης που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά, και βεβαίως μέσω αυτής της συζήτησης κάτι που θεωρώ ως πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα ξαναρχίσει να συνέρχεται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών, το οποίο όπως είναι γνωστό για τελευταία φορά είχε συνέλθει το 2016 και έκτοτε δεν είχαμε καμία συνάντηση, δηλαδή δεν είχαμε επαφή μεταξύ δύο χωρών που έχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλύσουν. Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, αφού μέχρι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ποια θέματα συζητήθηκαν, τα θεωρούμε σημαντικά όλα αυτά. Θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό το ότι θα ξαναρχίσει να γίνεται συνέλευση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα που θα είναι το αποτέλεσμα των λεπτομερών συζητήσεων που έγιναν ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν βλέπω αρνητικά στοιχεία γύρω σε αυτή τη συνάντηση. Πολύ ωραία. Τώρα, ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο ταλανίζει τη χώρα μας είναι το μεταναστευτικό. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις πάνω στο ζήτημα αυτό? Ατυχώς, κυρία Πασχαλίδου, χθες είχαμε ένα τεράστια σημασία γεγονός που έδειξε ότι το μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό για την Ελλάδα, είναι ένα μείζον πρόβλημα. Αναφέρομαι στο περιστατικό που είχαμε στη Μόρια της Μυτιλίνης, όπου ξέσπασε μια πυρκαγιά, εκδηλώθηκαν, θα έλεγα, αντιδράσεις εκ μέρους των φιλοξενουμένων παράτυπο μεταναστών και προσφύγων σε αυτό το σποτ και δημιουργήθηκε τεράστια ένταση και αντιπαλότητα ανάμεσα στους φιλοξενουμένους στο σποτ και στις δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Το ότι είχαμε και νεκρό, σίγουρα μια γυναίκα, ενδεχομένως, γιατί υπάρχουν αλληλοσυγκρόμενα στοιχεία και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση,
ενδεχομένως και ένας δεύτερος νεκρός. Και το ότι είχαμε και σημαντικό αριθμό τραυματιών και φτάσαμε στο σημείο, στο συγκεκριμένο χώρο που έχει δυνατότητα φιλοξενίας όχι περισσότερος από 3.000 παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες, να φιλοξενούνται σήμερα περίπου 12.000 ίσως και περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες. Αντιλαμβανόμαστε τι διάσταση πήρε αυτό το θέμα. Βέβαια, χθες είχαμε σύσκεψη των εμπλεκομένων σε κυβερνητικό επίπεδο φορέων της Ελλάδος και αποφασίστηκε η διακίνηση σημαντικού αριθμού εκ των μεταναστών και προσφύγων από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την Ελλάδα, προς τον υπηρετικό χώρο της Ελλάδος, συγγνώμη για τη φράση προς την Ελλάδα, προς τον υπηρετικό χώρο της Ελλάδος, και αντιμετώπιση θα έλεγα διαφορετικότερη από ό,τι μέχρι τώρα αυτού του ζητήματος. Το πιο σημαντικό σήμερα όμως είναι το γεγονός ότι με στοιχεία που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και αφορούν τον τελευταίο καιρό, η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης που δέχεται το μεγαλύτερο όγκο παράτυπων μεταναστών και προσφύγων. Ξεπεράσαμε την Ιταλία, την Ισπανία και θα έλεγα και οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και σε αυτό το σημείο τα προβλήματα που δημιουργούνται και για τη χώρα μας και για τις συνθήκες διαβίωσης των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αλλά και για το γενικότερο κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μεγάλα. Βλέπουμε τις πρώτες κινήσεις εκ μέρους της Ελλάδος. Δεν βλέπουμε αποφασιστικές κινήσεις όμως εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θυμίσω ότι πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις και τις έθεσε σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και οι οποίες όμως, λόγω του τρόπου που εφαρμόζονται και του γεγονότος ότι αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν να αντιδρούν, οι ίδιες υπέγραψαν για τον τρόπο που θα γίνεται ο χειρισμός του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος, δέχτηκαν τον τρόπο που θα γίνεται η αντιμετώπιση και εκ των υστέρων άλλαξαν θέση. Χωρίς και αναφέρομαι στις τέσσερες χώρες του Βίζεγκραντ, δηλαδή Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μείζον πρόβλημα. Βλέπω όμως ότι η Ελλάδα πλέον, πέρα από την κινητοποίηση της Ευρώπης που προσπαθεί να δημιουργήσει, παίρνει και η ίδια σημαντικά μέτρα, διότι αυτοί που έρχονται στον ελλαδικό χώρο από την πλευρά, από την κατεύθυνση της Τουρκίας, θα πρέπει να ξεχωριστούν σε δύο κατηγορίες. Στους δικαιούμενους ασύλου και σε αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο. Όσοι δικαιούνται ασύλου θα πρέπει η απόφαση να γίνεται, να λαμβάνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σήμερα και όχι σε τέσσερα στάδια. Σήμερα εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς ότι για να κρίνουμε αν ένας που έρχεται παράνομα από την πλευρά, από την κατεύθυνση της Τουρκίας στην Ελλάδα, θα περάσει τέσσερα στάδια για να αποφανθούμε τελεσίδικα αν δικαιούται ασύλο ή όχι. Δύο στάδια είναι διοικητικά και δύο δικαστικά. Χρόνος δηλαδή, θα έλεγα, ιδιαίτερα μεγάλος, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός μεταναστών και προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Ήδη βλέπω την ελληνική πλευρά, τη σημερινή κυβέρνηση, να αποφασίζει αυτόν τον χρόνο να το συμπυκνώσει και τα τέσσερα αυτά στάδια να τα συμπυκνώνει σε δύο, έτσι ώστε να αποφαινόμαστε σύντομα σαν χώρα ποιοι δικαιούνται ασύλο, οπότε να τους δίνουμε άσυλο και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν, αφού οι δικαιούμενοι ασύλου έχουν από το διεθνές δίκαιο αυτό το δικαίωμα. Όσοι δεν δικαιούνται ασύλου, και αυτοί είναι οι παράτυποι μετανάστες και είναι η πλειοψηφία με βάση τα όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αυτοί θα γυρίζουν πίσω στη χώρα προέλευσής τους, δηλαδή στην Τουρκία. Ατυχώς μέχρι τώρα, γιατί από το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένη της Ελλάδος, υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για επιστροφή των μη δικαιωμένων ασύλου στην Τουρκία, ήταν ελάχιστοι αυτοί που επιστράφησαν στην Τουρκία και η οποία Τουρκία, θα θυμίσω, ότι χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με σημαντικά ποσά για να φιλοξενεί αυτούς τους ανθρώπους που δεν δικαιούνται ασύλου και κατά συνέπεια δεν πρέπει να μπουν μέσα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ελπίζουμε λοιπόν ότι σε αυτό το θέμα η κινητοποίηση της Ελλάδος από τη μια μεριά για να
κάνει ό,τι το καλύτερο ως χώρα στο εσωτερικό της. Αλλά και η παρακίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρει αντίστοιχα μέτρα θα δώσουν κάποια λύση σε αυτό το οξύτατο πλέον πρόβλημα για την Ελλάδα, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα σήμερα δέχεται το μεγαλύτερο όγκο παράτυπων μεταναστών και προσφύγων από όλες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας και την Ιταλία και την Ισπανία. Μάλιστα. Σχετικά με τις αυξημένες προσφυγικές ροές, τις οποίες αναφέραμε πριν από λίγο, νέες πρωτοβουλίες ανακοίνωσε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι θα σφραγιστεί ο Εύρος και θα ενισχυθούν τα μέτρα επιτήρησης σε όλο το Αιγαίο. Αναφερόμενος λοιπόν στο προσφυγικό, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται τόσο στον Εύρο όσο στα νησιά. Πώς σχολιάζετε τη δήλωση αυτή του Υπουργού? Αφού η συμφωνία του 2016 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας προβλέπει ότι όσοι παράτυποι μετανάστες και πρόσφυγες καταφτάνουν στην Τουρκία, θα τους κρατάει η Τουρκία και χρηματοδοτούμενη η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που συμβαίνει σήμερα, δεν θα τους επιτρέπει να κινηθούν προς τον ευρωπαϊκό χώρο. Προς την Ελλάδα πρωτίστως, που είναι ο πρώτος, θα έλεγα, γείτονας της Τουρκίας στην κατεύθυνση Τουρκία-Ευρώπη. Αυτό όμως διαπιστώθηκε το τελευταίο καιρό ότι δεν τηρείται, για πολλούς λόγους που έχει η Τουρκία. Ο ένας είναι για να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για μη καλύτερες χρηματοδοτήσεις. Ο δεύτερος για να πιέσει την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα το διεθνή παράγοντα, προκειμένου να δημιουργήσει αυτή την περιβόητη ζώνη ασφαλείας στη Βόρεια και κυρίως Βόρειο-Ανατολική Συρία και να εγκαταστήσει εκεί αριθμό προσφύγων, διώχνοντας από το χώρο εκείνον τους ήδη υπάρχοντας εκεί Κούρδους, κάτι που έχει εθνική σημασία για την Τουρκία, γιατί ξέρουμε ποια είναι η διαμάχη ανάμεσα σε αυτή καθευθύνη την Τουρκία και στους Κούρδους. Εμείς παίρνουμε μέτρα για να αποτρέψουμε όποιους έρχονται παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες από την Τουρκία, διότι με βάση τη συμφωνία του 2016 κακώς έρχονται στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν πρέπει να τους αφήνει να έρθουν προς τα δω. Γιατί? Διότι συμφώνησε η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους κρατάει εκεί, να τους ταΐζει, να τους καλύπτει στεγαστικά κλπ. Και γι' αυτό πληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε λοιπόν κίνηση από εκεί προς τον ελλαδικό χώρο δεν είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή, με τη συμφωνία. Εκεί πάνω διαπιστώθηκε ότι η Τουρκία σε πολλές περιπτώσεις κάνει τα στραβά μάτια ή δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός παράτυπων διακινητών να παίρνουν παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες από την Τουρκία και να τους οδηγούν προς την Ελλάδα και μέσω των νησιών του Αιγαίου αλλά και μέσω του Εύρου. Η δήλωση του Υπουργού Αμήνης το να αυξήσουμε τα μέτρα ασφαλείας στον Εύρο και στα νησιά, κυρίως δε στο χώρο του Αιγαίου, βοηθούμενοι και από τη Frontex, την ευρωπαϊκή αυτή δύναμη, είναι ένα από τα σημαντικά μέτρα που πρέπει όχι απλώς να λάβουμε, αλλά και να επιτείνουμε, γιατί μέχρι τώρα κάποιες μορφές μέτρα έχουμε πάρει εκεί, να επιτείνουμε αυτά τα μέτρα για να αποτρέψουμε την προσέλευση μεταναστών, παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτή η δήλωση και περιμένω την υλοποίηση της δήλωσης του Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για την αμυντική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση των Αμερικανικών δυνάμεων μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ενώ δεν αποκλείεται να αποφασιστεί και μια περαιτέρω χρήση των εγκαταστάσεων της Ούδας. Προσφέροντας λοιπόν τα παραπάνω στρατιωτικά δώρα στους Αμερικανούς, σίγουρα η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να έχει και συγκεκριμένα αντιδώρα. Πρώτο βασικό αντάλλαγμα που επιθυμεί η Αθήνα είναι ίσως μια πιο έμπρακτη στήριξη της Ελλάδος από την Ουάσιγκτον για τη συνεχιζόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο αλλά και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θα θέλαμε να σχολιάσετε το συγκεκριμένο γεγονός, καθώς να αναφερθούμε και στα πολλαπλά ωφέλη της συνεργασίας αυτής. Η Ελλάδα, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και άλλη φορά από το φιλόξενο κανάλι σας, βρίσκεται σε μια ιδιαιτέρου γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος θέση. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδος, ο υπηρετικός της χώρας με τα θαλάσσια νερά που την περιβάλλουν, ενώνουν τρεις υπήρους, την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική.
παρόμοιο γεωγραφικό χαρακτηριστικό δεν έχει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό το γεωγραφικό χαρακτηριστικό, συνδυαζόμενο με τα όσα συμβαίνουν σήμερα και με την κατάσταση που επικρατεί στον περιβάλλοντα της Ελλάδος χώρο, δηλαδή στα Βαλκάνια, στον Κάφκασο, στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, προσδίδουν στην Ελλάδα μια ιδιαίτερη γεωπολιτική και γεωστρατηγική βαρύτητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν ήδη αντιληφθεί αυτό και πέραν τις βάσεις που έχουν στη Σούδα και για την οποία βάση κάθε χρόνο υπογράφουν και ανανεώνουν τη σύμβαση με την Ελλάδα, τώρα με βάση τα ανακοινοθέντα θα επεκταθεί αυτή η βάση και σε άλλους χώρους. Θα έχουμε δηλαδή και στη Λάρισα εγκατάσταση τα drones αμερικάνικα και στο Στεφανοβίκη που είναι μεταξύ Λαρίσης και Βόλου, όπου θα εγκατασταθούν επιθετικά ελικόπτερα, μάλιστα, γενικότερα ελικόπτερα, και βεβαίως στην Αλεξανδρούπολη, όπως προείπατε, εκμεταλλευόμενοι το λιμενικό χώρο που υπάρχει εκεί. Γι' αυτόν τον λόγο η καινούργια συμφωνία πρόκειται να διευρυνθεί και περιμένουμε τις επόμενες μέρες, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, να έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Πομπέο, ο οποίος όχι απλώς θα συζητήσει τις λεπτομέρειες και θα τις εξειδανικεύσει της αμυντικής συμφωνίας, αλλά και θα συμφωνήσει τελεσίδικα αυτές τις λεπτομέρειες. Τι ενδιαφέρει την Ελλάδα? Δίνοντας η Ελλάδα κάποια πράγματα, θα πρέπει να πάρει αντίστοιχα ανταλλάγματα. Και εδώ βρίσκεται το σημαντικό σημείο της χώρας μας. Αυτή η πολύ σημαντική γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της χώρας μας θα πρέπει να πουληθεί, εντός εισαγωγικών η λέξη πουληθεί, ακριβά και όσο γίνεται, θα έλεγα, αποτελεσματικότερα. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον η σημερινή κυβέρνηση έχει αντιληφθεί τη σημασία αυτού του πράγματος και ότι τα αντίστοιχα τα ανταλλάγματα που θα προέλθουν από αυτή την συμφωνία προσφοράς προς τους Αμερικανούς θα είναι σημαντική, με πρώτο βέβαια την διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και την αύξηση της γεωστρατηγικής συνεργασίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως και άλλα ωφέλη τα οποία θα τα εντόπιζα στον στρατιωτικό, στον πολιτικό και στον οικονομικό τομέα. Περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η σημερινή τουλάχιστον κυβέρνηση αυτή την παροχή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα την χειριστεί κατά τρόπο ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τα ελληνικά συμφέροντα. Μάλιστα. Να κλείσουμε και την συζήτησή μας, κύριε Ζούκα, με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, λοιπόν, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί για να αποφύγει την καθυστέρηση του Brexit πέραν του τέλους Οκτωβρίου. Ο ίδιος, λοιπόν, έχει υποστηρίξει ότι θα βγάλει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς συμφωνία για τον Brexit, παρά την ψήφιση ενός νόμου από το Κοινοβούλιο που απαιτεί από τον ίδιο να ζητήσει την παράταση της χρονικής προθεσμίας για τον Brexit, στην περίπτωση που τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν εγκρίνουν μια συμφωνία. Πώς αναμένεται, λοιπόν, να εξελιχθεί η κατάσταση στη Βρετανία? Η Αγγλία αυτή τη στιγμή, ή Ηνωμένο Βασίλειο όπως είναι η επίσημη ονομασία, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Μετά το δημοψήφισμα που έγινε πριν από 2,5 χρόνια, η χώρα αυτή αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθησε τη σχετική διαδικασία και υπέγραψε κάποια συμφωνία για την αποχώρηση. Καθοδόν όμως τα πράγματα δυσκόλεψαν και δημιουργήθηκαν, συνειδητοποιήθηκαν τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και πολύ περισσότερο από αυτή κατά αυτή την Αγγλία τα πολύ σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί αυτή η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί προέκυψε το πρόβλημα. Μάλιστα δε είχαμε και αλλαγή πρωθυπουργών οι οποίοι βρίσκονταν σε δυσάρεστη θέση. Από τη μια μεριά ήθελαν να ακολουθήσουν την απόφαση του αγγλικού λαού που με το δημοψήφισμα είπε αποχώρηση, εκ των υστέρων έβλεπε τα προβλήματα και άλλαζε άποψη και καταλήξαμε σήμερα να έχουμε πρωθυπουργό στην Αγγλία τον Μπόρις Τζόνσον, του οποίου οι απόψεις απάνω σε αυτό το θέμα γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, όχι τόσο ρεαλιστικές, δεν είναι τόσο, θα έλεγα, σύμφωνες με τα συμφέροντα πολλών συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας.
μέσα στις ενέργειες που έκανε ο Μπόρις Τζόνσον προκειμένου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν και το κρίσιμο, θυμόμαστε πριν λίγες εβδομάδες, του Κοινοβουλίου της Αγγλίας, και έπεισε και την Βασίλισσα της Αγγλίας να υπογράψει το σχετικό διάταγμα, ενώ η ενέργεια αυτή, με βάση τα ισχύοντα και το Σύνταγμα βέβαια της Αγγλίας, ήταν ενέργεια μη σύνομη. Βρέθηκε δηλαδή η Αγγλία, μια χώρα η οποία έχει, τη χαρακτηρίζαμε ως μητέρα του κοινοβουλευτισμού, σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Επιμένει ο νυν Πρωθυπουργός ότι στις 31 Οκτωβρίου είτε πετύχει η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι για την αποχώρησή σας, αν θέλετε να φύγετε, φύγετε, ισχύουν αυτά τα οποία είπαμε και συμφωνήσαμε μέχρι τώρα, καμία αλλαγή. Πάμε στην πλευρά της Αγγλίας και βλέπουμε τον Μπόρις Τζόνσον και λέει εγώ θα φύγω 31 του μηνός Οκτωβρίου έστω και χωρίς συμφωνία. Η χωρίς συμφωνία όμως αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται πολύ σημαντικές συνέπειες και για την Αγγλία αλλά και για άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένες και της χώρας μας. Θα έχει κάποιες συνέπειες και για την Ελλάδα όπως και για τις υπόλοιπες, θα έλεγα, 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η αποχώρηση χωρίς συμφωνία της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κατάσταση δηλαδή η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρωτίστως για την Αγγλία. Η εκτίμηση δική μου είναι, επειδή την Αγγλία την έζησα ως σπουδαστής στο Βασιλικό Κολέγιο Στρατηγικών Σπουδών του Λονδίνου, ότι μάλλον πρέπει να διαφοροποιήθηκε σε σχέση με την απόφαση που πήρε στο δημοψήφισμα που έκανε το 2016 ο Γκόρντον Μπράουν. Πλην όμως δεν βλέπω και σοβαρές κινήσεις για επανάληψη του δημοψηφίσματος. Πάντως βρίσκεται αυτή η χώρα σε μια δύσκολη κατάσταση, έχει έναν πρωθυπουργό του οποίου ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα δεν φαίνεται να είναι ο πλέον λογικός και ρεαλιστικός. Θα περιμένουμε, θέλουμε τις καλές μας σχέσεις να συνεχιστούν με την Αγγλία, έχουμε παραδοσιακές σχέσεις με αυτή τη χώρα, τη θεωρήσαμε το παγκόσμιο περιβάλλον ως μία από τις πιο σημαντικές κοινοβουλευτικές χώρες υψηλού επίπεδου κοινοβουλευτικό βίο, και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Αλλά πάντως τα πράγματα αυτή τη στιγμή και για αυτή καθ' αυτή την Αγγλία και λιγότερο βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ευχάριστα λόγω του τρόπου χειρισμού του Brexit εκ μέρους της Αγγλίας. Μάλιστα. Κύριε Ζούκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ και εγώ και για την πρόσκληση αλλά και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.